3 μήνες έχουν απομείνει για να ολοκληρώσει η νυν δημοτική αρχή τη θητεία της. Βρίσκεται λοιπόν λίγο πριν το τέλος, όμως τα έργα ανάπλασης της πόλης των Χανίων συνεχίζονται. Από χθες έχουν ξεκινήσει εργασίες και στην Όδο Κρητοβουλίδου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πόλης, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες των πολιτών. Η μεγάλη εργολαβία που έχει σαν στόχο την ανακατασκευή πεζοδρομίων και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκεί που δεν υπάρχουν και η οποία ξεκίνησε από την Οδό Αποκορώνου, συνέχισε στην περιοχή της πλατείας δικαστηρίων με την αποκατάσταση των πεζοδρομίων στην Οδό Χατζηδάκη και τώρα συνεχίζεται στην Οδό Κρητοβουλίδου, ένα σημείο που πραγματικά το πεζοδρόμιο ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Στην Οδό Κρητοβουλίδου υπήρχε η δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων σε δύο σειρές. Η μία σειρά όμως καταργείται, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Όπως όμως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των πεζών και η άνετη πρόσβασή τους στα πεζοδρόμια της πόλης. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από κατοίκους επειδή θα καταργηθεί μία σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων, όμως μαζευτήκανε, τους εξήγησα τη χρησιμότητα αυτού του έργου, τους εξήγησα ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε οι ίδιοι να επιδιώξουν πρέπει να είναι ασφαλή πεζοδρόμια και μετά το παρκάρισμα των αυτοκινήτων. Νομίζω ότι οι άνθρωποι το κατάλαβαν ότι η γειτονιά τους αναβαθμίζεται και έτσι χωρίς κανένα πρόβλημα απρόσκοπτα προχωράμε αυτή τη διαδικασία που νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Το έργο κατασκευής πεζοδρομίου στην Οδό Κρητοβουλίδου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 εβδομάδες.